Τι πήγε λάθος σήμερα για τον Απόλλωνα? Εντάξει, δεν νομίζω να πήγε κάτι λάθος, απλώς ήταν ένα Απόλλωνα πολύ καλό σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν κάνω λάθος, η Ομόνια του πρώην ημίχρονου έκανε μια ευκαιρία την οποία την έκανε γκολ. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε η Ομόνια, ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας έχασε 2-3 ευκαιρίες τις οποίες μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα, ειδικά αυτή τη φάση με τον Ταμπόν, ο οποίος μπερδεύτηκε με τον Γιώργη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια πάρα πολύ καλή προϋπόθεση για γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που ήταν ζητούμενο, που ήταν η δίκη για τον Απόλλωνα, το έχασε. Ο Απόλλωνας ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Είχε 4 νίκες και μετά όμως ήρθαν 2 ήττες και μάλιστα σε ντέρπι. Τι σημαίνει αυτό για τον Απόλλωνα? Πιστεύεις ότι μπορεί να μην επηρεάσει? Εντάξει, σίγουρα το κάθε ντέρπι έχει τη δική του σημασία, αλλά παραπάνω από ψυχολογικούς λόγους νομίζω. Σίγουρα ο Απόλλωνας έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ήρθε αυτή η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερα για να ξεχαστεί αυτόν που συνέβη, γιατί στο ποδόσφαιρο πάντα βλέπουν το τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά ακόμη. Σίγουρα στη συνέχεια θα πάει καλύτερα. Κριστή, σε 6 παιχνίδια έχει δεχτεί ο Απόλλωνας 8 τέρματα, 4 όμως σε μία αναμέτρηση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πρέπει να βελτιωθεί η αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά τον τραυματισμό του Καντελάρη έχει θέμα. Είτε έχουν πρόβλημα πίσω στην άμυνα, δεν βρήκε 2 στόπερ οι οποίοι να παίξουν μαζί πάρα πολλά παιχνίδια. Την μια παίζει ο άλλος, την άλλη παίζει ο άλλος. Νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που κάπου έχω λίγο πρόβλημα στην άμυνα. Νομίζω ότι στη συνέχεια θα το δούνε, θα το βελτιώσουν και θα πάνε καλύτερα. Τι αρέσει ο Απόλλωνας του Τσόρνικε? Μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι, γιατί το βλέπω να πιέζει αρκετά. Ναι. Είναι πάρα παιδική ομάδα. Ο άνθρωπος, αν στην αρχή τον κρίναμε πάρα πολύ, δείχνει ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα, σίγουρα χρειάζεται χρόνος, αλλά εντάξει, εδώ στην Κύπρο ξέρετε τι συμβαίνει με τον πρώτο στραβοπάτημα. Πρέπει να δώσουν πίστοση χρόνου, γιατί νομίζω ότι κάνει ένα πολύ αρκετά καλό έργο.